Είμαι ο Χρήστος Χρυσοστόμου από το Παλέγκυρθρο που είπαμε εκ των προτέρων. Ήρθαμε στην Σταλατσιά το 1978. Οι σχέσεις μας είναι αρμονικές. Συνεργαζόμαστε με τον εκάστοτε δήμαρχο για να προσπαθούμε να λύσουμε τα περισσότερα προβλήματα. Έχουμε έναν ιατρείο δαπάνω το οποίο ταλαιπωρεί πολύ κόσμο και είναι το ιατρείο δαμέ, είναι εδώ, δαμέ δίπλα. Επανελισμένως έκαναμε πριν 15-20 χρόνια που ασχολήθηκα εγώ τουλάχιστον πολλά, ανάθεσε μου ο δήμαρχος για το ιατρείο και βούρουν στα υπουργεία, ποτσί, ποδά, κάποτε με τον δήμαρχο, κάποτε μόνος μου. Δεν μπορέσαμε να το λύσουμε, δε. Υπολόγιζε η κυβέρνηση να μας κάνει άλλων ιατρείων ένα χιλιόμετρο πιο πάνω που δάμε, το οποίο θα το έκαμε μοντέρνο και καλό. Με την κρίση όμως τώρα σταματήσαν τα τέλεια. Θα στήχιζε ελάχιστα εκατομμύρια, λίγα τουλάχιστον εκατομμύρια το ιατρείο που θα μας εκάμνασει. Εμείναμε τα μέσα και ταλαιπωρήμαστε. Και είπαμε του να μας το επεκτείνουν τουλάχιστον αλλοθιό αίθουσες, γιατί ο κόσμος είναι κάθεται πάνω τα λουτζιά. Πολλά στενό χώρο. Πως είχαν να μας φέρουν και λιώμενα. Ούτε γίνον ένα γίνηκε. Περιμένουμε να δούμε τι θα μπορεί να γίνει με το ιατρείο, γιατί κάθε μέρα ταλαιπωρείται ο κόσμος πολλά. Ο πληθυσμός είναι γύρω στις 5.500. Πρώτα ήταν παραπάνω ο κόσμος, παρά τώρα. Γιατί πρώτα ξενούσαν και παιδιά τους, φιλοξενούσαν και τα παιδιά τους ως επιτοπλιστών. Αν ήταν τρία παιδιά και δυο οι τούτοι, έμειναν οι δυο μόνο. Τα τρία τα παιδιά επαντρευτήκαν, φύγανε, πήγαν αλλού. Και αυτόν τον πράγμα για να φύγουν και να μείνουμε ολοκαίρι, πάλι φταίνει η κυβέρνηση τότε. Πριν 15-20 χρόνια έπρεπε να επιτρέψουν να διούν και σπίτια τους μόλις επαντρευκούν. Όχι να περιμένουν, γιατί επαντρεύτηκε ένας, επήγαινε κάτσεν στη Λευκοσία λόγαρη, είδε σε έναν τόπο αλλού. Είναι εύκολο ύστερα να έρθει πίσω, να ξαναγίνει πρόσφυγας. Και έτσι μείναμε ολοκαίρι τα πάνω και τώρα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, πολλά σοβαρό. Όπως πάει, γιατί ξεκινήσαν πολλοί και νοικιάζουν που τους ξένους, Ρουμάνοι, Βουλγάροι, ξέρω ιστορίες, και να γεμώσει ξένους τα κάτω ο συνοικισμός. Γιατί έρχονται, προτιμούν τα και νοικιάζουν τα. Ένας γέρος που πέθανε και έφυγε το, νοικιάζουν το οι δικοί του, και έρχονται οι ξένοι και νοικιάζουν το, γιατί 50% ευρώ πιο φτηνά από τα άλλα, που αντί να νοικιάσουν αλλού πολυκατοικίες και ξεροϊστορίες. Πολλά τα προβλήματα με τις κλεψιές. Ναι, δεν μπορείς να φύγεις πράγμα τίποτε έξω. Μπορεί να φύγει σε ένα ψυγείο έξω για να πάει να σαστεί, ύστερα από μια ώρα να ρίξουν να το πιάσουν. Μπορεί να φύγει σε έναν γκάζι, έναν οτιδήποτε έξω, χάνεται άψε βύση. Για τον το πρόβλημα είχαμε έτοιμα και φέραμε την αστυνομία. Κάναμε ένα αστυνομικό σταθμό εδώ. Αλλά δυστυχώς είναι επανδρομένο με ελάχιστους αστυνομικούς, με 4-5 αστυνομικούς που γίνει προκάμνουν τα άλλα καθήκοντα. Επανελειμμένα ήπουν τους αιώτους αστυνομικούς να φκένουν έξω. Να φκένουν στους καθενές, να δίνουν να γυρώνει η παρουσία τους, περνώντας που δεν μπορεί. Μέσα στο σταθμό, δυστυχώς, μέσα στο σταθμό, γιατί έχουν άλλες δουλειές στο σταθμό. Ενώ πρέπει να φκούν έξω οι αστυνομικοί, να φκούν και ορισμένοι αστυνομικοί έξω, για να ακούσουν τα προβλήματα του κόσμου, να δουν τα προβλήματα του κόσμου. Να ακούσουν τα παράπονα του κόσμου. Είπαμε, το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή είναι το νοσοκομείο μας. Ταλαιπωρεί πολλά, γιατί επειδή είμαστε και όλοι μιας ηλικίας, συνταξιούχοι ή πλήστοι, θέλουμε ιατρική περίθαλψη. Το πιο άμεσο που πρέπει να γίνει, που περιμένουμε να γίνει, είναι το ιατρείο. Να επεκταθεί, να έρθει και ο οφθαλμίατρος, να έρθει και άλλος γιατρός, γιατί είναι ολιγέρι.
Η ευχή όλων μας είναι να επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Δεν μας ικανοποιεί όσον και αν περνούμε καλά εδώ και όσον θέλουμε να πάμε στις πατρογονικές μας αιστείες. Αυτό είναι το μήνυμα που απευθύνω προς τον κόσμο. Γιατί όσον και είναι καλά τα σπίτια που είμαστε, όσον και να ευημερούμεντε, η σκέψη μας πάντοτε είναι η επιστροφή.